τόσο πολλά ρύζια, λέω. Εγώ σκεφτόμουν εδώ το μαγαζί που τρώμε μέσα στο. Λέει το δικό μας που είναι για τον κόσμο. Καλή ώρα εσύ τόσα ρύζια, τρώμε τόσο ρύζι. Καλέ, κατέβασαν οι άνθρωποι κούτες. Για να έρθουν οι τηλεθέατες μας να τις πάρουν, παρακαλώ. Είδε τι γίνεται, χαμός γίνεται. Έχουμε γεμίσει με ωραίο ρύζι. Σε πόσους τηλεθεατές δίνω τα ρύζια για έναν χρόνο? Ναι. Τέσσερα κυβότια. Τέσσερα κυβότια θα πάρουν. Αυτά είναι τα κυβότια. Σε όλα τα κύριε παιδιά. Τέσσερα κυβότια θα πάρει ο καθένας. Ναι, και ρε, το παιδιά, κάθε κυβότι... το καταλάβατε καλά. Τέσσερα, σαράντα. Το κάθε κυβωτιάκι έχει 12. Τέσσερι, 12, 48. Ακριβώς. 48 τέτοια κουτιά θα πάρει ο καθένας. Παιδιά, και μικρά σπίτια να έχετε, φτιάχτε αποθήκες για μας. Γιατί όπως βλέπετε, εμείς στέλνουμε. Και καταψύκτες. Και ντουλάπια. Αρέσουνε. Όταν τους βλέπω έτσι large, είμαι δίπλα και προσφέρω κι εγώ. Μπράβο. Μπράβο σας. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, αφού δίνουν τόσα δώρα. Agreed on Brown Family. Τόσο καιρό ξέραμε τα ρύζια, τα καστανά. Ναι. Okay, που εγώ προσωπικά, που όταν με πιάνει μια κρίση, ξέρεις να χάσω κάνα δύο κιλάκια. Τρώμε καστανό ρύζι, συνήθως ήταν λίγο. Δεν τα θέλεις να τα φας και πάρα πολύ, παραπάνω από τρεις κουταλιές. Εμένα γενικώς θα σου πω ότι επειδή μου αρέσει να τρώω γιαούρτι με ρύζι, το έχω σαν την πιο δροσιστική τροφή και στο μυαλό μου είναι και διαιτητική. Και καστανό μιλάω ρύζι τώρα. Και γιατί, σε πειράζει? Ναι, αλλά συνήθως δεν είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ενώ αυτό είναι γιατί? Νόστιμο. Το καστανό μου προσωπικά δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Εγώ το τρώω το ρύζι. Μέχρι που δοκίμασα αυτό. Για δες, έκανα ένα πείραμα το πρωί. Δεν είναι μαγειρεμένο το φαγητό που κάνουμε. Είναι απλώς ρύζι με νερό. Το έκανα επίτηδες με λίγο αλάτι για να δοκιμάσω τη γεύση. Σκέτα, τελείως. Ούτε λάδι μέσα. Αλατάκι έβαλες. Βέβαια, έβαλα λάδι. Έγινε πάρα πολύ νόστιμο. Και ενθουσιάστηκα πολύ. Το σημαντικότερο είναι ότι βράζει και σε 10 μόνο λεπτά. Παλιά έβραζε το καστανό το ρύζι, το μούλιαζε, το έβραζε 35 λεπτά, το περίμενε. Τώρα σε 10 λεπτά είναι έτοιμο. Εντάξει. Σε 10 λεπτά και θέλω γραμμή από Αθήνα. Κοίτα. Θέλω ο πρώτος νικητής να είναι από την Αθήνα. Brown Family ακούω. Καστανό ρύζι. Για γεμιστά και ριζότο. Θα πάρω κι εγώ ένα να το δοκιμάσουμε. Γιατί πιο η αλήθεια είναι. Όλα θέλεις όμως. Κοίταξε, εγώ, εμείς στο σπίτι δεν έχουμε φάει ποτέ γεμιστά με καστανό ρύζι. Okay. Επειδή εδώ πέρα μου γράφει για γεμιστά και ριζότο. Ακριβώς. Θέλω να το δοκιμάσω στα γεμιστά. Και πρέπει να δοκιμάσει το καστανό μπασμάτι. Έχεις ξαναφάει καστανό μπασμάτι? Βέβαια έχω ξαναφάει. Καστανό. Ρε αγάπη μου, ναι. Σου είπα, είμαι ριζού, μου αρέσει. Συγγνώμη, δεν το ήξερα, με συγχωρείς. Είμαι και πατατού, αλλά η πατατού με παχαίνει. Οπότε okay. Λέω, όποτε θέλω λίγο να μαζευτώ, το ρίχνω στο ρύζι. Ρε παιδί μου, ρύζι μπασμάτι, ήξερα ότι υπάρχει κάπου στην Ασία, το έχω φάει στην Ταϊλάνδη κι εγώ. Στην Ελλάδα δεν το είχα βρει ποτέ, πάει εγώ ωραίο κόσμο. Καλά, κι εγώ δεν σου είπα ότι το έχω φάει εδώ. Α, εντάξει, να πούμε σε λεπτομέρειες που έχουν ταξιδέψει. Εντάξει, okay. Μα τώρα με βάζει σε δύσκολα μονοπάτια. Καλά, εντάξει, λοιπόν, το σημαντικό είναι νέα συσκευασία, εύκολο άνοιγμα. Ξεκίλιασα. Είσαι άντρας, τι να κάνουμε. Κοίτα. Είσαστε λίγο πιο τσαπατσούλες και από εμάς. Τέτοιο που ρίχνει. Μην το ρίχνεις, βρε, κάτω. Άσε με να το δείξω. Έχει ειδικό άνοιγμα. Τώρα μην κοιτάς το χασκίσει πριν εγώ. Να ανοίξουμε αυτό. Α, το κάνω. Πιο ήρεμα. Ρε, να το ανοίξουμε πιο ήρεμα. Να περίμενε. Το κάνω εγώ με τα ωραία μου λιχάκια. Να το έτοιμο είναι. Βλέπεις, έχει ειδικό άνοιγμα. Και εδώ στον μετρητή. Τελείως, δηλαδή τόσο. Λίγο θέλει. Έλα, ρίξε, ρίξε. Όχι, δεν θέλω στα χέρια σου. Γιατί? Μην πηγαίνει τσάμπα. Να το. Πολύ ωραία. Εμένα τα παιδιά μου τρελαίνονται για ρύζι. Δοκίμαστε και σκέτο. Και όταν θέλουμε να τους δώσουμε ένα φαγητό που δεν τρελαίνονται, τύπου ας πούμε αρακά, ναι. Τους λέμε ρύζι με αρακά. Έλα, ρε, λίγο αρακά για τη γεύση. Δεν τα ψήνουμε αλλιώς με τα λαχανικά. Έχω τεράστιο δράμα. Δηλαδή τα κυνηγάμε για να φάνε τέτοια πράγματα. Και φασολάκια να τους κάνουμε που είναι ωραιότατα για να τα φάνε. Πρέπει να τους βάλω ρύζι και από πάνω να δείξω και λίγο έτσι φασολάκι με σαλτσούλα. Α, τα ξέρω. Δεν τρώμε αλλιώς με τίποτα. Το ρύζι αυτό. Το έχω στην πρώτη ζήτηση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα ελληνικό ριζότο με καστανό ρύζι. Και αυτό το ρύζι που θα φτιάξω σήμερα. Το ριζότο μου, όχι ιταλικό, κάτσε να το ελληνικό πάρω αυτό, να το ριζότο. Ποιο είπα ότι είναι αυτό για τα γεμιστά? Αυτό είναι τα γεμιστά. Θέλω να πω στη μάνα μου να μας το κάνει. Να σου πω. Είναι το πρώτο. Αυτό το έχει απ' έξω. Να το είδα. Λέει για γεμιστά και ριζότο. Είναι το πρώτο ρύζι, πρόσεχε, στον κόσμο ναι. Που είναι τύπου Καρολίνα Καστανό. Και φτιάχνεται στην Ελλάδα, παράγεται στην Ελλάδα και εδώ κάτω γράφει και τον παραγωγό. Γιάννης... Και νομίζεις, βλέπω εδώ. Γιάννης Κουιδουρματζής, Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Το πρώτο ρύζι. Τα φιλιά μας. Καστανό που φτιάχνεται στην Ελλάδα. Παράγεται, όχι φτιάχνεται. Για γευστικές λέει συνταγές και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.agrino.gr. Για μπείτε, δείτε και καμιά συνταγή. Γιατί να πω κάτι ωραία άλλο. Να έχουν τόσες διαφορετικές ποικιλίες μερίδια. Για πάρουμε και καμιά ιδέα. Κοίτα, αυτό εδώ πέρα λέγεται QR code. Το έχεις δει στα προϊόντα ναι, πάνω, έτσι. Ναι. Ξέρεις τι τα κάνουν αυτά. Τι τα κάνουν. Αν έχεις QR reader στο κινητό σου που το κατεβάζεις. Είναι αυτό πάλι. Είναι ένα application. Ναι. Σαν application είναι. Ναι. Που πας στο supermarket. Και τι κάνω.
Όχι μόνο στο ρύζι, σε διάφορα προϊόντα. Ναι. Σε ένα άρωμα, σε ένα φόρεμα. Ναι, και τι κάνει. Κάνει, διαβάζει το κινητό σου αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο. Αυτό εδώ πέρα το βλέπετε. Σε εφημερίδε, στα περιοδικά. Το έχετε δει παντού. Δείτε το QR. Μπορεί να μην το έχετε δώσει σημασία, αλλά το έχετε δει. Οι γυναίκε το ξέρουν, οι νέε νοικοκυρέ το ξέρουν. Γιατί τα πιο πολλά προϊόντα πλέον έχουν το QR code πάνω. Πάζουν το κινητό σου. Τι μου κάνει, ρε παιδί μου, πάμε. Κάτσε με να τελειώσω. Πάζουν το κινητό σου, κάνει έτσι. Και τι, το βγάζει φωτογραφία. Το διαβάζει το κινητό σου. Πώ το διαβάζει, εσύ να το διαβάζει το κινητό σου. Δεν έχω QR reader. QR reader. Για φέρε το κινητό με το τέτοιο. Θέλετε να το κάνετε εσείς, θα δώσετε την κυρία Μητρόπονο. Καλέ εσύ γλυκούλα, ομορφούλα, ξανθούλα, έλα μέσα λίγο να μου το δείξεις. Θες να το δείξεις. Πού σε κοριτσάκι πράγμα, ό,τι πρέπει. Έλα εδώ. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω QR reader. Θέλω να δείξεις, να μας δείξεις πώς λειτουργεί. Ξέρετε, γιατί... για να τη βγάλουμε λίγο από την κουζίνα, να τη βάλουμε λίγο πιο εδώ που είναι πιο καθαρά. Μην μπούμε όλοι τώρα με τα μαλλιά μας μέσα στα φαγητά. Εδώ. Ωραία. Τι κάνεις τώρα. Λοιπόν, κάποιος πηγαίνει και κατεβάζει. Δεν φοράς μικρόφωνο, εδώ θα μου τα λες λίγο πολύ δυνατά. Ωραία, κατεβάζει αυτή την εφαρμογή. Ναι. Είναι δωρεάν αυτή η εφαρμογή. Βεβαίως. Πώς τη λένε αυτή την εφαρμογή. QR code reader έχω κατεβάσει. Ρε παιδιά, άμα την καταλάβατε, ας τη γράψει κάποιος πάνω για να ξέρουμε κι εμείς δηλαδή. Μέλλαντε, πώς λέγεται. Να μας τη γράψετε καλή, όσοι δεν ξέρουν, σε ένα χαρτάκι. QR. QR. Ναι, ναι, ναι. Reader. Εκεί, αυτοί που μπαίνουν και κατεβάζουν application και κατεβάζουν. Να μην το πω. Άκου. Ναι. Όσοι ξέρουν και κατεβάζουν application και τα λοιπά και όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν τώρα, μπορούν να πάνε μέσα στο smartphone τους να κατεβάσουν QR code reader. Μισό λεπτάκι. Έτσι. Είναι αυτό εδώ. Είναι το έχει κατεβάσει εδώ. Τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό το σηματάκι αυτό που είναι σαν ένα μικρό λαβύρινθο με τζουρτζουλιές μέσα. Ακριβώς. Αυτό. Ναι. Και τι κάνεις τώρα, πατάς αυτό. Μπράβο. Για να ανοίξει. Ακριβώς. Και τώρα τι του κάνεις, δείξε μου. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Λοιπόν, το σκανάρω. Και τι θα κερδίσω από το σκανάρω. Κάτσε μωρέ να καταλάβω, μωρέ. θα σας πω ακριβώς τι κερδίζει κάποιος. Ανοίγει, πατάει το open link, έτσι. Και τι θα μου δείξει. Και πάμε και μπαίνουμε και βλέπουμε πώς ακριβώς γίνεται η παραγωγή αυτού του ρυζιού που έχουμε στα χέρια μας. Άσε καλή μου, θα πω στα χωράφια των ανθρώπων. Ακριβώς. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Όχι, αλήθεια λέω. Πού το σήμα σου. Λοιπόν, το σήμα σου, γιατί αργεί να κατέβει. Αργεί λίγο. Μήπως δεν έχεις μπει εδώ πέρα στο wifi. Δεν έχω μπει. Δεν έχεις μπει. Όχι. Και βόρκ. Βοήθησέ την να καλέ να μπει στο wifi μας. Συγγνώμη. Και το ξανακάνουμε πάλι. Τέλεια. Να το ξαναπαίξουμε. Μπορούμε δεν να μου φέρνετε εμένα το iPad μου που... Αλλά εγώ δεν έχω την εφαρμογή. Ωραία, δεν μαγειρέψαμε, αλλά σας μάθαμε και μια εφαρμογή. Είναι τέλειο ρε εσύ αυτό που λέω. Δηλαδή εγώ θα μπαίνω με αυτή την εφαρμογή και όποιο προϊόν έχει πάνω τουρτουλιδάκια θα βλέπω τι. Μπορείς να δεις από βίντεο. Πώς να βάλεις ένα καλλιτικό παράδειγμα, αν αγοράσεις ένα ρούχο, πώς να το περιποιηθείς. Ότι αυτό θα μου το μάθει ο μάγειράς μου και κανένας άλλος από όσους έχουν περάσει από εδώ, δηλαδή με τρελαίνει. Εγώ δεν το έχω κατεβάσει. Και ναι, να το ξέρεις όμως. Εγώ δεν το ξέρω. Μα μεγάλες εφημερίδες κάθε Κυριακή σου λένε κάνε QR. Δεν νομίζεις το έχω καταλάβει αυτό που λένε. Άμα δεν μου το εξηγήσει κάποιος, γιατί πρέπει να το ξέρω. Εγώ το καταλάβει, δεν το έχω κάνει ποτέ είναι η αλήθεια. Γιατί βαριά με κατεβάζω. Για έλα ρε παιδί μου λίγο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δείτε το, δείτε το. Η συνταγή είναι εύκολη, θα γίνει γρήγορα. Έχουμε χρόνο. Μπράβο, λοιπόν. Μην να το βρω. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Το κάνει μόνο του αυτό, το σκανάρει και το βρίσκει. Τώρα το έχει βρει. Τώρα αυτό δουλεύει, δεν ξέρω. Νομίζω πως ναι. Α, ωραία. Μπράβο, τώρα έχουμε μπει μέσα. Α, να το. Στη σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος, που είναι το καστανό ρύζι parboiled, που είναι έτοιμο σε 10 λεπτά και είναι σε μαγειρικό σακουλάκι. Λοιπόν, στην ένα το δείχνω, Σταυρούλη μου, είναι πιο κοντινή μου, σε παρακαλώ, με πας άλλη κάμερα. Λοιπόν, και μπήκαμε εδώ. Ωραία, βλέπω αυτό. Ωραία. Και μετά τι κάνω. Καστανό ρύζι, τι λέει. 10 λεπτά, ακριβώς. Ρύζι για σπιρωτό πιλάφι. Δείτε εδώ το ταξίδι. Τι λέει, του νομού, του κόκου. Του κόκου, ρε παιδί μου, με τα ψηλά γράμματα. Πρέπει να το είχαμε βάλει στο iPad. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι παίζει τώρα. Ανοίγει. Πατάω. Όλα αυτά τα βλέπω στο σούπερ μάρκετ που ψωνίζω. Ναι, είτε στο σούπερ μάρκετ και στο σπίτι. Δεν κοίτα, πιστεύω κοίτα. Να βγει τίποτα που δεν πρέπει. Oh, κοίτα τι ωραίο. Όχι, όχι. Στα τρακτέρ είμαστε. Ναι, ναι, κοίτα. Ξέρω εγώ γιατί μου είχε τύχει κάτι πολύ περίεργο εδώ πέρα. Εκεί που έψαχνα κάποιον να δώσω ένα δώρο και τρελάθηκα. Δεν φαντάζεσαι. Δεν σου πάει το μυαλό τι μου βγήκε στον αέρα. Γελάς. Έλα. Και πώς σου λέω, θα δούμε το σωστό. Ωραίο το τρακτέρ. Περνάει. Πού είναι, σε ποια περιοχή άραγε εδώ. Πού βγάζουμε πιο πολύ ρύζι εμείς. Πιο πολύ ρύζι στην... Να μην το κουνάω, συγγνώμη. Η απειρία μου είναι αυτή. Στην Μακεδονία. Στη Μακεδονία, ναι. Και πολλοί δεν το ξέρουν ότι γίνεται παραγωγή ρυζιού στην Ελλάδα. Ρύζι, και όμως... Νερό, 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 νερό. Δεν ξέρω κι εγώ. Νερό, γι' αυτό ακριβώς έχουμε και όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία, πώς γίνεται. Λέγεται πλημμύρισμα τηγανιού. Στο βίντεο γράφουμε έτσι ώστε ο καταναλωτής να βλέπει βήμα-βήμα και να παρακολουθεί τι ακριβώς γίνεται κατά τη διαδικασία. Μπράβο σας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και στο εργοστάσιο. Έχετε γυρίσει ταινιούλα. Βεβαίως. Μπράβο. Πόσα χρόνια είναι η εταιρεία Αγρίνο? Είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει από το 1955 από το Αγρίνιο. Α, γι' αυτό λέγεται Αγρίνο. Ναι, έχει μία σύνδεση. Φέρνει και λίγο με το όνομα. Ναι, 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 ακριβώς. Εκεί είναι και το εργοστάσιο μας, το παραδοσιακό, το πρώτο εργοστάσιο.
Έχουμε παρόλα αυτά και ένα εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι... Να ρωτήσω κάτι, εξαγωγές ρυζιού κάνουμε? Κάνουμε, κάνουμε. Ή φτάνει ίσα-ίσα για μας εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε πολύ ρύζι, είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη. Σόπα, ποια είναι η πρώτη? Η Ιταλία. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε. Μήπως μας παίρνουν τα ρύζια και τα λένε και αυτά δικά τους? Δεν ξέρω. Γιατί με τα λάδια κάτι τέτοιο ακούω. Το σκέφτομαι. Ότι τα κάνουν μπουκάλια, παίρνουν το υλικό και το κάνουν. Το έχω ακούσει. Για το λάδι το ξέρω και εγώ. Λένε πως το καλύτερο ιταλικό ρύζι για ριζότο. Έχω ακούσει τώρα, δεν έχω και τα χαρτιά, δεν το έχω διαπιστευμένο. Όχι όλο, μην την επαρεξηγηθώ, ότι γίνεται και αυτή η μαμουνιά. Ελληνικό ρύζι από τις Σέρες. Έτσι έχω ακούσει. Η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα ποια είναι? Η Ισπανία. Με την παέγια. Κοίτα ρε που παίζουμε όλοι τα ίδια. Πάλι εμείς οι τρεις ίδιοι. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα. Ποιες χώρες τρώνε πολύ ρύζι? Ιταλία ριζότο, Ισπανία παέγια, Ελλάδα σπανακόριζα, ντολματάκια, γεμιστά, όλα αυτά. Και σκέτο ρύζι, το τρώμε το ρύζι. Και σκέτο βέβαια. Και είναι ωραία καθαρή τροφή. Και είναι και πάρα πολύ θρεπτικό. Και επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ θρεπτικό, θέλαμε να φτιάξουμε, όπως έχουμε πατροπαράδοντα προϊόντα αγκρίνο για κάθε χρήση για τις νοικοκυρές. Δηλαδή άλλο για γεμιστά, άλλο για το ριζότο, υπάρχει μια ποικιλία γενικά. Θέλαμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία μέσα από το καστανό ρύζι, που είναι σούπερ θρεπτικό, να μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Πες μας γιατί είναι πιο θρεπτικό από το άσπρο ρύζι. Ναι, θα σας πω. Μου το είπε πριν, θέλω να το μας πάρει τη γνωμή. Ελένη. Ούτε τη ρώτησα, ποια είναι, πώς είναι. Ναι, με νοήματα, ποιος ξέρει να μας δείξει την εφαρμογή. Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο, η Ελένη. Έχουμε πάρει σίγουρα από τη σωστή εταιρεία, μην έχουμε βουτήξει από την άλλη εταιρεία που μας μιλάει για το ρύζι. Αφού ξέρει τι λέει. Σίγουρα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, και εγώ μιλάω για το ρύζι, αλλά δεν έχω σχέση με την εταιρεία, το τρώμε, το ξέρουμε το ρύζι. Για πες. Γιατί είναι τόσο θρεπτικό για το πρωί? Και αφού έχουμε και τη δυνατότητα, προσπαθούμε και εμείς να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή να μάθει τι είναι το καστανό ρύζι και γιατί είναι τόσο θρεπτικό. Το ρύζι του λοιπόν έχει από τη μαμά του, όταν βγαίνει από τα χαράφια, είναι μαζί με το φλοιό του. Mm. Όταν λοιπόν το παίρνουμε στο εργοστάσιο, βγάζουμε το φλοιό, βγαίνει ο φλοιός για να γίνει το πατροπαράδοτο, το λευκό ρύζι που ξέρουμε. Ναι. Και το ξύνουμε. Τι βγάζουμε από αυτό το ξύσιμο? Βγάζουμε το περικάρπιο. Εδώ όμως το καστανό ρύζι. Το περικάρπιο το κρατάμε. Είναι δηλαδή μια στιβάδα, στη φανταστούμε στο μυαλό μας, αφού βγάλουμε το φλοιό, η οποία είναι καστανή. Και επειδή είναι καστανή, τι συμβαίνει, εκεί ρε παιδί είναι μου? Όλη εκεί ακριβώς θα καταλήξω ότι εκεί είναι όλη του η θρεπτικότητα. Δηλαδή, βρίσκονται το μεγαλύτερο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών που έχει το ρύζι, βρίσκεται σε αυτό ακριβώς στο περικάρπιο. Που είναι. Εσύ τις ξέρεις όλες τις ποικιλίες ρυζιού? Ας πούμε, θα πω ψέματα μου, πω τις ξέρω όλες. Δηλαδή... για τον μπασμάτι ξέρεις. Να μου πεις, τι διαφορά έχει το μπασμάτι από το άσπρο ρύζι που δεν το βαφτίζουμε κάτι? Κάνουμε τα γεμιστά μας, κάνουμε τα διάφορά μας. Τι διαφορά έχει, μόνο στη γεύση είναι η διαφορά? Όχι, είναι και στον κόκο όλοι. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες ρυζιού. Ας πούμε τις πιο γνωστές για εδώ, για την Ελλάδα τώρα μιλάμε. Ναι. Ας πούμε λίγο αυτά που ξέρουμε, τα περισσότερα ελληνικά σπίτια. Ωραία. Τώρα το μπασμάτι, επειδή πήγαμε σε αυτή την κουβέντα για το μπασμάτι. Μπασμάτι δεν μπορεί, η φύση, η ελληνική φύση, δεν μπορεί να παράγει. Δεν υπάρχουν αυτές οι κλιματολογικές συνθήκες κατάλληλες για να παραχθεί. Συνεπώς, το ρύζι το μπασμάτι σε όλο τον κόσμο είναι από συγκεκριμένες, είναι από πιο... καλλιέργειες που βρίσκονται, αλλά εντάξει. Εμείς το παίρνουμε δηλαδή... Απλά, μια και βρήκαμε άνθρωπο για ρύζι που ξέρει, ας μας πει και μας κάνει πληροφορίες, ρε παιδί μου. Εμείς το παίρνουμε από την Ινδία. Ωραία. Διαλέγουμε την καλύτερη αρωματική ποικιλία. Και αυτοί παίρνουν τα δικά μας που δεν τα έχουν εδώ. Τι να κάνουμε? Εννοείται, τώρα. Εννοείται, σαφέστατα. Τα έχουμε και όλα και πάλι και καλά είμαστε. Αυτό το βγάλαμε κιόλας. Πες μου για κάτι. Και... φαντάζομαι θα το ξέρεις, παιδάκια έχεις? Όχι. Όχι, αλλά ξέρεις από ρύζι. Λοιπόν, εγώ έχω παιδιά, δεν ξέρω από ρύζι. Εσύ ξέρεις από ρύζι, αλλά δεν έχεις παιδιά. Θα συνδυαστούμε. Ναι. Οι παιδίατροι μας λένε από μικρά τα παιδιά μας, όταν τους δίνουμε τα όσπρια τύπου φακές, για να έχουν περισσότερη απορρόφηση σιδήρου, να βάζουμε μαζί και το ρύζι. Ναι. Άρα εσύ ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ δεν έχω πει σε παραπάνω λεπτομέρειες με τους παιδιάτρους. Το έχω φιξάρει από παντούς. Θέλετε να παίρνει το παιδί σας περισσότερο σίδηρο? Δεν θα του βάζετε σκέτες φακές, θα του το κάνετε ριζοφακό. Ριζοφακές. Ναι, φακόριζο. Αυτό, μπράβο. Ναι, φακόριζο. Ωραία τα λες. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν αυτή... Δεν είμαι διατροφολόγος για να τα πω. Δεν είσαι, το ξέρω. Πρέπει. Τώρα κουβέντα κάνουμε δύο γυναίκες. Και δεν θέλω να μπω στα παπούτσια και στα παιδιά. Εντάξει, πάντως αυτό να το ξέρω. Το ξέρεις εσύ αυτό? Άμα κάνεις παιδιά, έτσι να το δίνεις. Έτσι θα το δίνω, το ξέρω. Γιατί πραγματικά και μάλιστα κάνει τρομερή απορρόφηση του σιδήρου. Και για τα παιδιά το καστανό ρύζι σε συνδυασμό με το όσπριο θα γίνει τούρμπο. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν σε κρατάω άλλο γιατί δεν ήξερες ότι θα μπεις κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για πρώτη εμφάνιση. Ίσως είσαι η μόνη για φέτος που δεν είχε ταχυπαλμία. Όποιος μπαίνει για πρώτη φορά και προετοιμασμένος να είναι και ηθοποιός να είναι, παθαίνει μια ταχυπαλμία. Εσύ, σαν να τα πες σπίτι σου.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Τέλεια. Μπράβο και στην εταιρεία που μας προσφέρει τόσες συσκευασίες για τους φίλους μας. Και χαίρομαι πολύ. Τη γραμμή από την Αθήνα για να ξεκινήσω και μαγειρική. Καλησπέρα σας. Ελένη. Εδώ είμαι. Έλα. Κούκλα μου, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ τι μου κάνεις. Μια χαρά, χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου. Χαίρεσαι γιατί παίρνεις και ένα δώρο που δεν ξέρεις που θα το πρωτοβάλεις τώρα όλα αυτά που θα σου στείλω. Ναι, 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 και ότι θα φτιάχνω γεμιστά αύριο. Γεμιστά, μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, θα πάρεις τις συσκευασίες και ξεκίνα να δοκιμάζεις και να φτιάχνεις συνταγές. Μπορείς να μπαίνεις και στο site της Agrino, www.agrino.gr, να πάρεις και άλλες ιδέες. Γιατί και εμείς κολλάμε. Πέντε πράγματα, έξι έχουμε στο μυαλό μας, τι μπορούμε να κάνουμε με ρύζι, αλλά. Άλλοι που το έχουν ψάξει περισσότερο γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, ας μας δώσουν ιδέες να παίξουμε κι αλλιώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Πόσες είπα, 48 συσκευασίες, 48 κουτιά. 48. Ωραία, ρύζι. Τι χρόνο. Νομίζω καναδίχρονο θα τρώτε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Εμείς τι κάνουμε που μου έχει σπάσει τη μύτη, λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, έχω σοτάρει το κρεμμύδι μου με λίγο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο γιατί κάνουμε ελληνική συνταγή. Ρίχνω μέσα το Agrino Brown, το Agrino Brown Family, το καστανό ρύζι για ριζότο και γευστά. Ναι. Το οποίο, όπως σου είπα πριν, είναι το μοναδικό ρύζι στον κόσμο. Με το μάτι το βάζεις. Παράγεται στην Ελλάδα, τι ναι. Έχει όλη τη συσκευασία. Σχεδόν, ναι, δύο φιτζάνια θέλει. Και μπορείς με το μάτι. Περίπου τώρα, μωρέ, ξέρεις. Ναι, αγάπη μου, εντάξει. Και εδώ δίπλα να πω εγώ ότι έχει ξεκινήσει και βράζει και φτιάχνει ένα ζωμό. Έχει βάλει μέσα, μην φανταστείτε, ότι μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή στο μανάβι και όχι όλα. Δηλαδή, βλέπω πιπεριά, βλέπω ντομάτα, βλέπω πιπεριά μακρουλή, πώς τη λένε, κέρατο. Λούδια από πιπεριά, βλέπω και κρεμμυδάκι φρέσκο. Και λίγο μαϊντανό. Και λίγο μαϊντανό. Θα κάνει ένα ζωμό special γιατί μοσχομυρίζει. Σχεδόν ότι έχει μέσα το. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, δοκίμασα αυτό. Αυτό και έτσι όπως είναι, τρώγεται με λίγο λαδάκι το τρως. Λοιπόν, ό,τι καθαρίζουμε από εδώ πάνω, κοτσανάκια από ντομάτες, κλαδάκια βασιλικού, ό,τι δεν χρειαζόμαστε, το ρίχνουμε στο ζωμό. Καθαρά πράγματα πάντα, δεν τα βάλουμε βρώμικα, αλλά ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Έτσι. Εδώ τώρα το γυάλισες αυτό, έχει αρχίσει και γυαλίζει. Α, μπράβο. Άρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε ζωμό. Α, γεια σου, εδώ γεια είμαστε. Γεια σου, Κύρθα. Λοιπόν, γυαλίζουμε λίγο το ριζάκι. Περίμενε, μαζί με ελαιόλαδο. Αγάπη μου, εδώ, δίπλα. Κάνε μπάλα. Θα κλείσει το μάτι τώρα όμως. Δεν πειράζει, μωρέ, θα το ξανανοίξουμε πάλι. Να, το από το να μου καείς, δεν θέλω. Καίγομαι. Λοιπόν, ρίχνω μέσα ζωμό και τι θα κάναμε. Τι θα κάνουμε. Ωραία. Κανονικά στο ριζότο που κάνουν σε άλλες χώρες βάζουν το ρύζι σταδιακά. Εγώ όμως επειδή κάνω ελληνικό ριζότο, το ρίχνω όλο μαζί. Mm. Εντάξει. Φτιάχνω δηλαδή χονδρικά τώρα να καταλάβουν οι κυρίες που μας βλέπουν κατά κύριο λόγο και οι νεαροί που είναι πολύ, ένα ας πούμε ντοματόριζο. Λίγο πιο περιποιημένο. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα περίπου τρεις φορές το ζουμί που έχουμε, το ρύζι που έχουμε περίπου τρεις φορές. Εντάξει. Ναι. Γυρίξε καλά, σε πράγμα. Δηλαδή, ένα φλιτζάνι ρύζι, τρία φλιτζάνια νερό. Δύο φλιτζάνια ρύζι, όσο έβαλα εγώ. Έξι φλιτζάνια νερό. Εντάξει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σιγοβράζουμε περίπου 10 λεπτά. Λίγο είναι εντάξει τώρα, ναι, εντάξει. Όχι, μια χαρά είναι. Θα δούμε μετά πώς θα είναι στα ίσια του. Αλάτι και πιπέρι. Μπράβο, thank you. Εντάξτε, 10 λεπτά είναι το πακέτο. Εγώ βράζω 8 λίγο πριν τα 10. Λίγο πριν τα 10, εντάξει τώρα αυτό έχει κάτσει λίγο παραπάνω τώρα, έτσι το έχω κάνει νωρίτερα. Το ρύζι θα γίνει έτσι. Ένα απλό ρύζι. Μέχρι εδώ τώρα δεν σου λέει κάτι, λες, α, ρύζι νόστιμο με ζωμό. Ωραία, τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Μπα. Το ρύζι, αυτό βλέπεις που χυλώνει, το άφησα επίτηδες έτσι. Γιατί αυτό το ζουμάκι εδώ στη μέση, ναι, είναι το χύλωμα το άσπρο που κάνει το νεράκι εδώ πάνω, ναι, που, ναι, κολυμπάει. Ναι. Αν ήταν ένα καστανό ρύζι απλό, δεν θα χύλωνε. Θα ήταν πως είναι η άμμος με το νερό, ναι, που δεν ενώνονται, εντάξει. Αυτό μας λέει σήμερα η Agrino. Δεν λέω πολύ εντάξει τώρα τελευταία, το έχω όχι κόψει λίγο, εντάξει. Δεν το λες πολύ εντάξει, αλλά δεν το έχεις κόψει κιόλας. Τι να κάνω, αφού είναι συνήθεια. Όχι, ρε παιδί μου, τι να το κόψει. Αυτή είναι η χαριτωμενιά σου, εντάξει. Λοιπόν, ντομάτα μέσα. Μα νιώθω ότι είναι δίπλα μου και με βλέπουν. Τι να κάνω. Όταν κοιτάω την κάμερα, νιώθω ότι μιλάω με τις κυρίες που με βλέπουν. Πιπεριά, ρίξε μέσα πιπεριά. Φράσινη.